Όμορφες γυναίκες με καλογυμνασμένα σώματα, αναλογίες ιδανικές, σαρκώδη χείλη και όμορφα μάτια κυκλοφορούν κάθε μέρα στην οθόνη μας. Οι εντυπωσιακές στάρ του κινηματογράφου, του μόντελινγκ και της τηλεόρασης δείχνουν σχεδόν αψεγάδιαστη σε κάθε τους εμφάνιση, υποστηρίζοντας ότι η καλή διατροφή και η γυμναστική κάνουν θαύματα. Όμως οι περισσότερες, ακόμα και αν δεν το παραδέχονται, έχουν κάνει αρκετές επισκέψεις στο πλαστικό χειρουργό και από ό,τι φαίνεται τις έχουν πληρώσει πολύ ακριβά. Κοίτα την Blake Lively έγινε γνωστή από το serial Gossip Girl και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εντυπωσιάζει με την υποκριτική της δυνότητα αλλά και τις sick εμφανίσεις της. Σε κάποια από αυτές τις εμφανίσεις όμως οι δαιμόνιοι δημοσιογράφοι παρατήρησαν ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει πάνω της. Και πιο συγκεκριμένα η μύτη της, τα βλέφαρά της, τα μάτια της που έχουν αποχωριστεί τους μαύρους κύκλους και τις σακούλες, αλλά και κάποιες μικρές ατέλειες στο δέρμα της που κάνουν τους ειδικούς να πιστεύουν ότι έχει χαλάσει περίπου 7.300 δολάρια. Οι εμφανίσεις της Megan Fox στη μεγάλη οθόνη είναι πιο καυτές και από έκρηξη στα Transformers, την ταινία δράσης την οποία 29χρονη Αμερικανίδα πρωταγωνίστησε και κέρδισε το μεγαλύτερο μέρος των φανατικών θαυμαστών της. Το πρότυπο της τέλειας γυναίκας για πολλούς δεν είναι εντελώς φυσικό, καθώς φημολογείται ότι έχει ξοδέψει τουλάχιστον 8.000 δολάρια σε πλαστικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν προσθετική στήθους και ενέσημα στα μάγουλα και στα χείλη. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τέτοιες επεμβάσεις, αλλά οι φήμες οργιάζουν. Απόλυτο σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του 90, Pamela Anderson έγινε αντικείμενο φαντασίωσης για χιλιάδες άντρες που την παρακολουθούσαν στα εξώφυλλα του περιοδικού Playboy αλλά και στη δημοφιλή σειρά Baywatch. Εκεί όπου οι πλούσιες καμπύλες της στριμώχνονταν σε ένα ολόσωμο κόκκινο μαγιό που είχε το ίδιο χρώμα με τον υδράργυρο του θερμομέτρου μετά από κάθε της τηλεοπτική εμφάνιση. Η προσθετική στήθους της είναι η πιο διάσημη πλαστική επέμβαση, ενώ λέγεται ότι έχει κάνει διορθωτικές κινήσεις στο δέρμα της αλλά και στο πρόσωπό της, με το κόστος όλων μαζί να ανέρχεται σε 10.500 δολάρια. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο της Νίκη Μινάς στο τραγούδι και το χορό. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έγινε γρήγορα αναγνωρίσιμη λόγω των γλουτών της, οι οποίοι όπως πληροφορούμαστε οφείλουν τη σφριγγυλή μορφή τους σε εμφυτεύματα που τοποθέτησε κάποιος πολύ έμπειρος πλαστικός χειρουργός. Αν προσθέσουμε σε αυτά την επεμβασούλα στη μύτη της, τις θεραπείες και τα λέιζερ για πιο λαμπερό δέρμα, η νεαρά από το Τρινιντάτ και τον Μπάκο έχει ξοδέψει περίπου 11.500 δολάρια για να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Όποιο και είναι αυτό. And they think all types of crazy things like I'm doing to my skin. I was like, no, it's makeup. It's not, you know, it's the weirdest thing. Like they'll see contour and they'll think you had surgery on your nose. No. Λίστα διασήμων κυρίων χωρίς Καρντάσιαν γίνεται? Δεν γίνεται. Η δημοφιλής τηλεπερσόνα Kim Kardashian έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως για τα κάλλη της και το κατά πόσο αυτά είναι αληθινά ή όχι. Πληροφορίες από τον Αμερικάνικο τύπο θέλουν την 35χρονη πλέον Kim να έχει χαλάσει περίπου 16.500 δολάρια για ρινοπλαστική, γέμισμα χιλιών, μπότοξ αλλά και εμφυτεύματα σιλικόνη στα διάσημα οπισθιά της. Το οποίο θα σκοτεινιάσει λιγάκι τώρα, καθώς η κυρία που θα αναφέρουμε αποφάσισε να διαλέξει ένα σκοτεινό μονοπάτι στη ζωή της και να πάει κόντρα με τη φύση και τον χρόνο σε υπερβολικό βαθμό. Η Ντονατέλα Βερσάτσε, αν και πασίγνωστη σχεδιάστρια μόδας, ρούχων και προϊόντων ομορφιάς, μοιάζει να έχει αποχωριστεί το μέτρο στις πλαστικές επεμβάσεις και λίγο θυμίζει τη γυναίκα που ήταν πριν αρκετά χρόνια. Το ποσό που φέρεται να έχει ξοδέψει ανέρχεται στα 25.000 δολάρια, με τις διορθωτικές επεμβάσεις να κάνουν πάρτι στο σώμα της και στο πρόσωπό της, μην έχοντας όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επιστρέφουμε στην οικογένεια Καρντάσιαν για να ασχοληθούμε με την πρώτη διδάξασα που ακούει στο όνομα Kris Jenner και έχει καταφέρει να εμφυσίσει τη φιλοσοφία της στις κόρες της που την ακολουθούν πιστά. Η μαμά της οικογένειας τα τελευταία 40 χρόνια έχει ξοδέψει σύμφωνα με τους δημοσιογράφους γύρω στα 70.000 δολάρια ώστε να φρεσκάρει την εικόνα της. Πολλά χρήματα έχει ξοδέψει για το στήθος της, το οποίο εγχείρησε 2 φορές για να το αυξήσει και 1 για να αφαιρέσει τα εμφυτεύματα, ενώ σε μπότοξ έχει πάει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων. Τον μπαράζ των πλαστικών συμπληρώνουν η επέμβαση στη μύτη αλλά και στα δόντια για ένα καλύτερο χαμόγελο. Το 1981 η Demi Moore ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο με μια γυμνή φωτογράφηση και από τότε λίγα έχουν αλλάξει πάνω της προς το χειρότερο, μιας και βρίσκεται διαρκώς σε μια μάχη εναντίον του γύρατος. Οι κακές γλώσσες λένε πως έχει χαλάσει γύρω στα 500.000 δολάρια για να κρατηθεί για πάντα νέα, ενώ υποστηρίζουν πως εκτός από την πλαστική στήθος που είναι φανερή, έχει υποβληθεί σε επεμβάσεις στο πρόσωπο αλλά και στο περιττό δέρμα των γονάτων της. Η ίδια αρνείται πως έχει δει από κοντά τον υστέρι του πλαστικού και υποστηρίζει πως η νεανική της εμφάνιση οφείλεται στη γυμναστική, στα καλά γονίδια αλλά και στο ότι είναι πάντα ερωτευμένη.
Τελευταία αφήσαμε τη μικρότερη, την ομορφότερη και την πιο πενεμένη κοπέλα στην παγκόσμια showbiz σήμερα. Η Kylie Jenner είναι 18 χρονών, αλλά τα σκανδαλοθυρικά περιοδικά έχουν βουήξει ότι έχει κάνει πλαστικές επεμβάσεις ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων για να μπορέσει να φτάσει αλλά και να ξεπεράσει ομορφιά τις αδερφές της. Το πρόσωπο της μικρότερης αδερφής των Καρντάσιαν φαίνεται εντελώς αλλαγμένο. Τα χείλη της είναι φανερά πιο σαρκώδια από ό,τι σε προηγούμενες φωτογραφίες, ενώ πολλοί υποστηρίζουν πως το στήθος της είναι και αυτό πειραγμένο. Αλήθεια ή ψέματα?